Λεφτά υπάρχουν, έλεγε ένας πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας και μάλλον είχε δίκιο, καθώς λεφτά όντως υπάρχουν, αλλά για λίγους. Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει γενναιόδωρα τους καναλάρχες και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αφού ετοιμάζει μια νέα λίστα πέτσα, όπως επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Η κυβέρνηση, μετά τα περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ που έδωσε στους φίλους της για να μας ενημερώνουν για τον κορονοϊό, τα εμβόλια κτλ., τώρα βρήκε μια νέα αφορμή για να φορτώσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με χρήματα του ελληνικού λαού, την Ουκρανία. Και όμως η κυβέρνηση θα πληρώσει ιδιωτικές επιχειρήσεις για να ενημερώνουν τους πολίτες για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο κύριος Οικονόμου τόνισε χαρακτηριστικά. Όπως υπήρξε γενναία στήριξη των μέσων ενημέρωσης για να ξεπεράσουν τα προβλήματα που δημιούργησε η πανδημία, έτσι και τώρα θα τα στηρίξουμε για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες από τον πόλεμο στην Ουκρανία και να συνεχίσουν να λειτουργούν και να υπάρχει πολυφωνία.